Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Δύο υποψήφοι διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου. Να τους καλησπερίσω λοιπόν. Είναι ο κ. Μανώλης Κοκοσάλης, Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος με την παράταξη Πολιτών Αυτοδιοίκηση Κοινή Πορεία. Καλησπέρα σας. Και ο κ. Μανώλης Καρκαβάτσος, υποψήφιος Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Δήμαρχε, προεκλογική περίοδος όπου ουσιαστικά η υποψήφια ανοίγετε τα χαρτιά σας ό,τι έχει να κάνει με τις προτεραιότητες της επόμενης θητείας, της τετραετίας που έρχεται, κύριε Δήμαρχε, και επειδή έχετε διατελέσει ήδη Δήμαρχος, τι καινούργιο κομίζει ο συνδυασμός σας για αυτή την περίοδο, για αυτά τα χρόνια που έρχονται? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια σειρά από άξονες προτεραιότητες, οι οποίες θα βάλουμε την επόμενη περίοδο. Και ο πρωταρχικός άξονας μας είναι, όπως ξεκίνησαμε με την παιδεία, να ολοκληρώσουμε όλα τα έργα που αφορούν την παιδεία. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο το προηγούμενο διάστημα. Στόχος μας είναι στην τετραετία που έρχεται, εάν μας εκλέξει ο λαός, να ολοκληρώσουμε όλα τα σχολεία μας, τις παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε στα σχολεία πάνω. Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη. Έχουν ξεκινήσει με ένα μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων. Μπορούμε, αν έχουμε χρόνο, να τις απαριθμίσουμε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, όλα και τα τρία μεγάλα σχολεία του Δήμου μας. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσιο Λύκειο Αρχανών, γυμνάσιο Λύκειο Χάρακα και τώρα γυμνάσιο Λύκειο Μελεσσών, ανακατασκευάστηκαν πλήρως και τα τρία σχολεία. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έγιναν μεγάλες παρεμβάσεις σε όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας. Αυτός ο στόχος θα ολοκληρωθεί την επόμενη τετραετία. Ένας άλλος μεγάλος στόχος είναι στο περιβάλλον. Περιβάλλον, εντάξαμε, κατασκευάσαμε κύτταρο Χιτάε και εντάξαμε στο ΕΠΕΡΑ ένα μεγάλο έργο, το πρώτο στην Ελλάδα, κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος απορριμμάτων. Ένα έργο της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ που έχει γίνει ο διαγωνισμός και το επόμενο διάστημα θα υπογράψουμε τη σύμβαση για αυτό το έργο. Ταυτόχρονα θα υλοποιηθούν ένα μεγάλο. Κατασκευάσαμε τρεις βιολογικούς το προηγούμενο διάστημα, πυργού Μεσοχωριού Χάρακα, και ταυτόχρονα έχουμε εντάξει άλλους 4 αυτή τη στιγμή προκειμένου στο Φιλόδημο και σε άλλα προγράμματα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε έργα περιβάλλοντος που έχει ανάγκη η περιοχή μας. Mm-hmm. Κατασκευάστηκαν δίκτυα του πύργου και τώρα κατασκευάζουν τα δίκτυα του Χάρακα, του Μεσοχωριού, αποχετευτικά δίκτυα εννοώ. Μια άλλη προτεραιότητα είναι το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Με συγχωρείτε, τα λέω λίγο γρήγορα γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα πάμε και σε πιο εξειδικευμένη συζήτηση. Τα έργα του πρωτογενούς τομέα. Φράγματα, δίχτυα, αρδευτικά δίχτυα όπου απαιτούνται. Παραδείγματος χάρη, τα αρδευτικά δίχτυα Αρμανογείων, Δαμανίων, αυτά τα δύο φράγματα που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Τώρα δουλεύεται το φράγμα των Αρμανογείων και προσπαθούμε να εντάξουμε στο ΠΕΠ και το φράγμα των Δαμανίων, τα δίχτυα του φράγματος. Και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων ώστε να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Mm-hmm. Ένα άλλο κομμάτι. Έργα υποδομών. Δήμαρχε, είναι το πρώτο να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα υποδομών. Έργα υποδομών. Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Καρκαβάτσο. Καθώς ο Δήμαρχος, ακούσαμε, έκανε έναν πρώτο απολογισμό. Λέει η Δημοτική Αρχή η παρούσα ότι κάναμε σημαντικά έργα στην περιοχή. Εσείς που εντοπίζετε το κενό λοιπόν και διεκδικείτε την ψήφο των Δημοτών? Δεν εντοπίζουμε κενό. Δεν βλέπουμε διαφορές από την κυρίαρχη λογική και πολιτική που εφαρμόζεται στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Έχει δηλαδή να κάνει με την κεντρική πολιτική κατεύθυνση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση, την περιφέρεια και φτάνει στο Δήμο. Αυτό είναι καθαρό. Ο κατάλογος που αναφέρει ο Δήμαρχος έχει να κάνει με μορφές παρέμβασης που ουσιαστικά δεν απαντούν σε αυτό που βιώνει ο δημότης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Mm-hmm. Η ποιότητα ζωής, το έλλειμμα. Η παιδεία. Παιδεία με 45.000 ευρώ χρηματοδότησης στα σχολιά, με χωρίς πετρέλαιο τα σχολιά, με μεταφορές που φεύγουν 5 ώρα από το πρωί από τις παρανύφους και κατεβαίνουν στο Χάρακα. Αυτό είναι μορφή παρέμβασης στην παιδεία? Δεν είναι λοιπόν και το ζητούμενο. Κοιτάξτε, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων υπάρχει η εξής εξέλιξη, η οποία είναι ρεκόρ. Συσπειρωμένες δυνάμεις, όχι παρατάξεις, συνιστώσεις των κομμάτων σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο αποτελούν μια κυρίαρχη λογική το πώς η πολιτική του κεντρικού κράτους θα κατέβει προς τα κάτω. Βρέθηκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αντιμέτωποι με όλη αυτή τη λογική των συσπειρώσεων που η απλή αναλογική δίνει τάχατε στην κατεύθυνση που είναι ένα δικαιότατο σύστημα που το στήριξαν και το στηρίζουν οι δυνάμεις εκείνες που υποστηρίζουν τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά που δεν μπορεί κανείς πάνω στο νόημα της απλής αναλογικής να συσπειρώνεται στην κατεύθυνση το πώς θα περάσουν ό,τι πιο αντιλαϊκό και πιο δύσκολο για την επιβίωση του λαού μας.
Έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στη λογική ότι η τυπική διοίκηση με την ηγεσία του κ. Κοκοσάλη και με τις παρατάξεις που συμφωνήσαν σε αυτή την κατεύθυνση ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον πίστη της πραξιμότητας, κατάσχεσαν λογαριασμούς από τους δημότες, μπλόκαραν αφημί, φτάσαν σε ένα σημείο η εισπραξιμότητα του Δήμου με βάση τους ληστρικούς προϋπολογισμούς να βγαίνει στο 110% και ακόμα περισσότερο έχουν στη τζίτα ένα αγρότη που δεινοπαθεί με ένα κοστολόγιο στο νερό τεράστιο, με αυξημένα δημοτικά τέλη, με αυξημένα τέλη άρδευσης, με απώλειες νερού στα δίχτυα να καταστρέφονται, που βρίσκεται αντιμέτωπο τώρα η ανταποδοτικότητα στο ποιος πληρώνει ποιον. Και όλο αυτό το συνοθήλευμα των προβλημάτων δεν απαντιώνται με ζητήματα που έρχονται από τα πίσω. Όπως ας πούμε η βιολογική, που είναι ζήτημα το οποίο δεν έχει εξελιχθεί. Είναι μελέτες από τα πίσω, ιεραρχούνται και φτάνουν στην πορεία. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Δήμαρχος προηγούμενη πολιτική κατεύθυνση ολοκληρώνει. Και δεν είναι τυχαίο που ο κύριος Δήμαρχος είναι περίπου 30 χρόνια στην τοπική διοίκηση. Και οι παρατάξεις μέσα στο ψηφοδέλτιό του, όπως είναι του κυρίου Πολιτάκη, του κυρίου Δρακάκη, είναι και αυτοί από τα πίσω. Ακόμα δεν το ολοκληρώσαν το έργο. Άρα εδώ λοιπόν συσπηρωνόμαστε εμείς. Καταλαβαίνω ότι. Βεβαίως, θα δώσετε μια απάντηση. Θέλω όμως. 70 θέματα ο κ. Καρκαβάτσος. Συνοπτικά, ας πούμε για παράδειγμα τα τέλη άρδευση τα οποία αναφέρατε, η δικιά σας η πρόταση πάνω σε αυτό, ποια είναι, για να απαντήσει και ο Δήμαρχος σε αυτά τα οποία θέσατε. Ακούστε, τα τέλη άρδευση είναι στοιχισμένα κάτω από την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή έσοδα, έξοδα. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου πρέπει να προϋπολογίσει τα έξοδα συντήρησης ενδεχομένως, ρεύματος ενδεχομένως, και στη συνέχεια αυτό να γίνει ανταποδοτικό απέναντι στα έσοδα που θα πάρει από το Δημότη. Έχει όμως σπασμένα δίχτυα, έχει καταστρωμένους αγωγούς, έχει αρρύθμιστες δεξαμενές, έχει τεράστιο κοστολόγιο που αυτό στα συνήθη υποζύγια πάνε. Περισσότερα ανταποδοτικά λοιπόν τα τέλη. Τα ανταποδοτικά λοιπόν που τα πληρώνει ο λαός οφείλονται κύρια στη λογική ότι δεν συντηρούν. Έχουν ένα απαρχαιωμένο δίκτυο, τεράστιες απώλειες νερού και φεύγοντας αυτά τα νερά, καταλαβαίνετε το κοστολόγιο ανεβαίνει. Άρα λοιπόν το πληρώνει εκείνος που ο αγρότης έχει ανάγκη σήμερα για να κατεβάσει το κόστος παραγωγής. Είναι πολύ συγκεκριμένη η κριτική λοιπόν, Δήμαρχε, που γίνεται για τα τέλη άρδευσης και γενικότερα για την άρδευση στην περιοχή, με δεδομένο ότι υπάρχουν και φράγματα τα οποία έχουν νερό και αν ουσιαστικά το αρδευτικό δίκτυο έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που πρέπει για να μπορέσουμε αυτό το νερό να το δουν και οι παραγωγείς της καλλιεργίας. Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω στα θέματα που έθεσε ο κ. Καρκαβάτσος. Τέλη άρδευση. Δεν αυξήσαμε ούτε μία δραχμή τα τέλη άρδευση. 0,28 λεπτά ήταν το κυβικό, 0,28 λεπτά παρέμεινε σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης. Ούτε μία, ούτε ένα σέντς παραπάνω. Γιατί ότι δεν σας αδιέκοψα, τόση ώρα λέγατε και δεν διέκοψα τίποτα. Τώρα θα ακούσετε, κύριε Καρκαβάτσο. Λέτε, δεσμεύσεις στους λογαριασμούς. Μία φορά κάναμε δέσμευση στους λογαριασμούς και αυτό το επιβάλλει ο νόμος. Και δεν το αφήνει στον Δήμαρχο. Τον αφήνει στο Ταμείο του Δήμου. Γιατί του λέει: αν δεν κάνει δέσμευση, αυτά τα που χρωστάνε οι δημότες παραγράφονται. Μία φορά λοιπόν έγινε στην πενταετία και δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, αν κάποιες εταιρείες, κάποιοι μεγαλοπαραγωγοί στην άρδευση, γιατί η άρδευση είναι επιχείρηση. Δηλαδή, κάποιοι δουλεύουν, χρησιμοποιούν το νερό για να παράγουν. Έτσι, δεν πληρώνουν αυτό το μικρό, τα 28 λεπτά που έχει. Αν δεν τα πληρώνουν δηλαδή, και φτάσει ο λογαριασμός στο 1,5-2 χιλιάρικα, εντάξει, κάποια στιγμή αυτά είναι τα αποδοτικά, όπως είπατε. Εμείς δεν δεσμεύσαμε κάτω από 1.000 ευρώ. Έπρεπε να είναι 4 και 5 εξάμηνα να μένει να έχει πληρώσει κάποιος για να δεσμευτεί τότε ο λογαριασμός του. Μια φορά δεσμεύτηκε στις αρχές και δεν ξαναδεσμεύτηκε. Είπε ο κ. Καρκαβάτσος, είμαστε 30 χρόνια στη διοίκηση. Γιατί δεν ρωτάτε τα δικά σας στελέχη? Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΚΚΕ και να αλλάσσονται στην εξουσία οι συγκεκριμένοι ίδιοι. Εμείς τουλάχιστον αυτοί που ασχολούμαστε εναλλάσσιο. Σε εσάς είναι συγκεκριμένα τα άτομα και με νούμερα. Ο 1, ο 2, ο 3, ο 4 και ο 5. Έτσι. Κατεστραμμένα δίκτυα. Πόσα έργα, κύριε Καρκαβάτσο, που τα γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί είστε πολύ τακτικός στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχετε λείψει από κανένα. Πόσα έργα ήρθαν οι επιχορηγήσεις στο Δήμο μας και εκτελούνται αυτή τη στιγμή. Και αν εκτελείται και στο χωριό σας, αν θέλετε, πρωτόρια τεφέλη αυτή τη στιγμή, αντικαταστάσεις δικτύων ίδρυυσης και άρδευσης προκειμένου να μειώσουμε αυτές τις απώλειες.
Να ενθυμίσω ότι ο Δήμος μας είναι ο πρώτος αυτή τη στιγμή σε απορροφητικότητα στο Φιλόδημο. Διαψεύστε το αν μπορείτε. 14 εκατομμύρια πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν Δήμοι πολύ μεγαλύτεροι από εμάς στην Κρήτη έχουν πάρει 8 εκατομμύρια. Έτσι, 14 εκατομμύρια πήρε ο Δήμος μας. Αν μπορείτε να το αμφισβητήσετε. Και αυτά οφείλεται στη διεκδικητικότητα, οφείλεται στις μελέτες που έχουμε κάνει. Γι' αυτό καταφέραμε και πήραμε αυτά τα λεφτά. Και δεν υπάρχει πρόγραμμα αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό ή οποιοδήποτε βγάλει η περιφέρεια ή τομεακό του Υπουργείου που ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίου να μην συμμετέχει. Και να σας πω και κάτι, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Αυτό λοιπόν το έργο που έγινε, δεν δέχομαι να τον κύριο Καρκαβάτσο να έρθει να το ακυρώσει. Αυτή τη στιγμή τα λεφτά που ήρθαν στο Δήμο μας αυτή την πενταετία υπερβαίνουν, γιατί πρόσφατα έκανε τον απολογισμό μας, τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Από έκτακτες επιχορηγήσεις χωρίς τα ίδια έσοδα του Δήμου και από αυτά που έρχονται από τις ΚΑΠ. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Και αυτό οφείλεται στη δουλειά τόσο των αιρετών, όσο περισσότερο των υπαλλήλων του Δήμου, τους οποίους σας ευχαριστώ και δημόσια. Κύριε Καρκαβάτζο, 75 λοιπόν. Εκατομμύρια ευρώ λέει ο κ. Κοσάλη τα τελευταία χρόνια. Ακούστε ένα, και έχω και τον πίνακα να σας τον αναλύσω. Στριμώξαμε λοιπόν τα πράγματα στη λογική. Το ότι θα μου επιτρέψετε, κύριε Καρκαβάτσο, ένα πολύ σημαντικό που είπατε. Ναι, που εγώ θα το θεωρώ. Θα σας πάρετε το χρόνο. Ένα σημαντικό αυτό που είπατε. Είπατε, ναι, θα ολοκληρώσω. Είπε ο κύριος Καρκαβάτσος ότι τρεις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου γίνανε μία. Πραγματικά αυτό είναι. Να το πάμε μετά αυτό. Να το πάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς το θεωρούμε προτέρημα, όχι μειονέκτημα. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του. Στριμώξαμε λοιπόν με την παρέμβαση τα πράγματα στο διατάφτα, δηλαδή ποιες ανάγκες έχει ο τόπος. Ωραία. Τα 75 εκατομμύρια, κυρία Σφακιανάκη, τοποθετήθηκαν ή δρομολογήθηκαν στην κατεύθυνση να μην λύσουν το πρόβλημα. Η βιολογική είναι ατελείωτη. Τα φράγματα, ακούστε, τα φράγματα χρόνια τώρα τα δίχτυα τους δεν είναι έτοιμα. Και πάνω στο ένα φράγμα δρομολογείται το άλλο φράγμα που προσδιορίζει, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά, κύριε Καρκαβάτσο? Τα λεφτά αυτά υπάρχουν. Στη λογική κατεύθυνση που το Περιφερειακό Ταμείο με τον κύριο Ναουτάκη τα οδήγησε. Εμάς το ζητούμενο είναι το εξής. Εάν δρομολογηθούν εξέλιξεις έτσι ούτως ώστε το νερό, ας πούμε, της άρδευσης να γίνει πιο. Να γίνει η παρέμβαση του Δήμου ουσιαστική, δεν θα κατεβάσει το κόστος παραγωγής στον παραγωγό? 2-10 που λέει το λάδι. Δεν θα φροντίσει γι' αυτό? Ναι. Ο Δήμος αγνόησε αυτή την τακτική. Η εισπραξιμότητα που λέει ο κύριος Κοκοσάλης. Κοιτάξτε τώρα. Τα στοιχεία που πήραμε από το Δήμο πριν ένα χρόνο περίπου έδειχναν ότι ένα μεγάλο ποσοστό βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο μας είναι στο 90% από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 5.000 ευρώ και πάνω, μιλάμε τώρα για ένα ύψος βεβαιωμένων οφειλών γύρω στα 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Από 5.000 και πάνω είναι το 10%. Τρεις περιπτώσεις στο Δήμο μας, τρεις επιχειρηματικές δραστηριότητες χρωστάνε περίπου 1 εκατομμύριο. Περίπου. Με ρυθμίσεις βέβαια και τα λοιπά. Αλλά έχετε ο Δήμος. Εάν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση όμως. Ακούστε, αυτό είναι ασυλία. Διότι αφαιρεί ρολόγια στο χιλιάρικο και μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις όπως του κ. Πολιτάκη που πρέπει να κατέβουμε κάτω από το χιλιάρικο και η κυρίαρχη λογική της κυβέρνησης λέει από τα 500 ευρώ και πάνω κατασχέσεις και στη βάση της λογικής που λέει ο Δήμαρχος ότι οι προϊσταμένοι των οικονομικών υπηρεσιών έχουν την αρμοδιότητα να αναγκάζουν να εισπράττουν. Mm-hmm. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βάλαμε ένα ζήτημα. Επειδή μαζί με τα ξερά και εγώ ήταν και τα χλωρά, βάλαμε ένα ζήτημα στον Δήμαρχο. Δήμαρχε, είπαμε, με εισοδηματικά κριτήρια να κάνουμε αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Το γερόντον τη σύνταξη δεν μπορεί να την κατασχέτεις. Μα δεν μπορώ, λέει, γιατί ο προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος να πάει πειθαρχικό. Ωραία, στείλε να εντέλεστε. Και να λέει, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Στο νόμο απέναντι λοιπόν και στα λαϊκά συμφέροντα, ο Δήμαρχος αυτό θα απαντήσει. Και αυτό θα κάνει η λαϊκή συσπήρωση στο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό ζητάμε την ψήφο του Δημοτών μας, να μπούμε ενισχυμένοι εμείς και να χαλάσουμε τη σούπα. Η σούπα των κομμάτων που στην κυρίαρχη λογική και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης, κατευθύνουν στο πώς θα χαρατσώνουν το λαό μας, το πώς θα τον ξεζουμίσουν, να του πάρουν χαράτσια, δημοτικά τέλη, δέστε τα σκουπίδια. Ένα ωραίο, πραγματικά ωραίο. Εγχείρημα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων κινδυνεύει. Γιατί ο περιφερειακός σχεδιασμός με βάση τον Κλισθένη ορίζει δύο φόσδα, ένα φόσδα. Και ο Δήμαρχος που είναι στην ΠΕΔ αυτή την πρόταση έκανε. Πάει λοιπόν το φόσδα το δικό μας. Θα οριοθετηθεί στη λογική των περιφερειακών ορέξεων.
Ποιον, του επιχειρηματικού, τη ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ανοίγεται για άλλα θέματα χωρίς να έχουν κλείσει τα προηγούμενα. Ανοίγω όλα για να προλάβω, κύριε Κοσάλη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θέλω να απαντήσετε σε αυτό που έθεσε πριν ο κύριος Καρκαβάτσος, η αλήθεια είναι το 2014 παρέα κάναμε πάλι τις προεκλογικές συζητήσεις. Υπήρχαν άλλοι δύο υποψήφοι, οι οποίοι λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Καρκαβάτσος ότι έχετε συμπράξει, έχετε συνεργαστεί. Το λέει όμως με μια μορφή. Θα σας απαντήσω σε αυτό, κυρία Τσακανάκη. Πριν να απαντήσω όμως αυτό, θα σας πω το εξής. Αυτό που έχω πει και στον κύριο Καρκαβάτσο στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 4 δήμοι εκπροσωπούνται, μάλλον έχουν δήμαρχο που είναι από τη λαϊκή συσπήρωση. 5. Με συγχωρείτε. Και θα βγάλουν παραπάνω. Θα δώσω κι εγώ άλλο ένα, γίνεται 6. Λοιπόν, 5 λοιπόν δημάρχοι στην Ελλάδα. Σε ποιο δήμο, κύριε Καρκαβάτσο, σταμάτησαν τα τέλη, σταμάτησαν οι διαδικασίες, σταμάτησε να εισπράττει ο δήμαρχος και σε ποιον? Είναι εύκολο να λέμε ότι σταματάμε, ότι να μην πληρώνει το νερό, να μην υπάρχουν τέλη, να μην βάζετε το ένα, να μην κάνετε το άλλο που λέει ο νόμος. Δεν είπα αυτό, κύριε Δημοσίου. Μα συγγνώμη, αφήνετε να ακούγεται ωραία και έβηχα στα αυτιά, και όμως αυτά που λέτε δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Και επειδή δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, δεν τα εφάρμοσαν και οι δικοί σας δημάρχοι, που εννοώ που είναι από την παράταξη του ΚΚΕ, γιατί δεν μπόρεσαν. Αν το εφαρμόσουν αυτό, θα κλείσουν το Δήμο. Απλά είναι. Δεν θα κλείσουν προϋπολογισμούς, δεν θα μπορέσουν να διοικήσουν το Έτσι Δήμο. Συσπυρώνονται. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας το λέω αυτό. Πάω τώρα σε αυτό που είπατε, κυρία Σφαγιανάκη. Πραγματικά, τρεις παρατάξεις, και δεν λέω εγώ κόμματα, κόμματα εννοεί ο κύριος Καρκαβάτσος. Τρεις παρατάξεις εν ενεργεία αυτή τη στιγμή του Δήμου μας και εν όψη του Κλισθένη που ζητάει αυτές τις συνενέσεις λόγω της απλής αναλογικής. Καθίσαμε κάτω, είδαμε το έργο που έγινε το προηγούμενο διάστημα, το σεβασμό που υπήρχε και από την πλευρά μου, από την πλευρά της πλειοψηφίας. Έναντι της μειοψηφίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κατά την προσωπική μου άποψη, η πλειοψηφία να σέβεται την άποψη της μειοψηφίας. Οι τρεις αυτές παρατάξεις κάτσαμε, κουβεντιάσαμε και βρήκαμε μια συνεργασία, μια προγραμματική συνεργασία. Δεν ανταλλάξαμε ούτε θέσεις, ούτε καρέκλες. Δηλαδή, στα αναγκαστικά μέτρα έσπρεξε η Δήμαρχη. Πώς θα αφήσετε? Ποια είναι τα αναγκαστικά μέτρα έσπρεξε? Γιατί το βλέπω αυτή την καραμέλα, τη λέτε, την ξαναλέτε, την ξαναλέτε. Μια φορά έγινε για να μην έχουμε το πρόβλημα αυτό που σας είπα. Διότι μπορούν να παραγραφούν. Όταν παραγραφούν οφειλές έναντι του Δήμου, είμαστε υπόλογοι. Τόσο ο Ταμείας όσο και ο Δήμαρχος. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να καταλάβετε ένα πράγμα, κύριε Καρκαβάτσο, ότι εμείς στην αυτοδιοίκηση δεν νομοθετούμε. Ακολουθούμε την κείμενη νομοθεσία. Νομοθετούν οι βουλευτές στη Βουλή. Και είμαστε υποχρεωμένοι σε ένα συντεταγμένο κράτος να σεβόμαστε τους νόμους. Αυτό κάνουμε τουλάχιστον εμείς. Εν πάση περιπτώσει, λέω, επανέρχομαι στο κομμάτι που σας έλεγα προηγουμένως. Κάσαμε λοιπόν πριν τις εκλογές, τρεις παρατάξεις. Και είπαμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε προς καλό του Δήμου να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό δεν ζητάμε όλοι. Και ακούω πάρα πολλές φορές στο δημοσίο, μα δεν μπορείτε να τα βρείτε. Ναι, να που τα βρήκαμε και μια φορά. Ίσως πανελλαδικά να μην έχει ξανασυμβεί αυτό, κυρία Σφαγιανάκη. Και είναι δύσκολο να συμβεί. Δύσκολο να συμβεί, γιατί αυτό που κυριαρχεί συνήθως, και θα το δείτε και στις εκπομπές που κάνετε, είναι αυτή να τσακώνονται μεταξύ τους παρατάσεις, να δημιουργούνται εντάσεις, να καυγάδες. Και στο τέλος ποιος την πληρώνει? Ο Δημότης. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι ανάγκη την πληρώση του Δημότης. Θα παλέψουμε όλοι μαζί. Σε αυτό βέβαια την προσπάθεια εννοείται ότι το ΚΚΕ λόγω φιλοσοφίας, εγώ τη δέχομαι, την ασπάζομαι, δεν μπορεί να συμμετέχει. Πού είναι όμως το μεμπτό, πού είναι το κακό? Αύριο σε άλλα συμβούλια θα δείτε που κατεβαίνουν 10 και 12 δημάρχοι, το βλέπετε στην Κρήτη, θα αναγκαστούν να κάτσουν να συνεργαστούν γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν. Μήπως τότε θα συνεργαστούν με άλλους όρους. Θέσατε ένα ερώτημα, ήθελα να το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, να πάμε και παρακάτω. Εμάς πάντως είναι τιμή μας που το καταφέραμε. Η κοινωνία, κατά την προσωπική μου άποψη, το έχει δεχτεί πάρα πολύ καλά. Είναι πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, να μπορέσουμε τρεις εν ενεργεία παρατάξεις να γίνουμε μία και να κατέβουμε στις εκλογές. Πού είναι το μεμπτό, λέει ο κ. Κοσάλης, κύριε Καρκαβάτσο? Κοιτάξτε, κύριε Σφαγιανάκη, καθαρό είναι πια. Εκείνο που πρέπει να συμφωνήσουμε, και έτσι εγώ μην νομίζουμε ότι το βάζουμε, είναι ότι οι παρατάξεις δεν ισχύουν. Είναι καραμπινάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με την επιστολή του Αβγιανάκη, οδηγούνται στην καθοδήγηση της ΝΟΔΕ. Είναι ο κύριος Δρακάκης, ο οποίος είναι αναπληρωτής γραμματέας Συνομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Πολιτάκης μαζί με τον κύριο Κοκοσάλη που είναι στο Κινάλ. Ακούστε, ο δημότης του Δήμαρχου Αναστερωσίων δεν τζιμπάει. Θα σας πω βέβαια, κύριε Καρκαβάτσο. Ολοκληρώνω, κύριε Φαγιανάκη. Δρομολογούνται λοιπόν εξελίξεις κάτω από την κυρίαρχη λογική και πολιτική. Προσέξτε. Προϋπολογισμός. Παρατηρητήριο. De facto εξέλιξη του πώς θα δρομολογηθεί. Ληστρικός προϋπολογισμός. Εισπραξιμότητα 110%. Εργαζόμενοι. Λάστιχο. Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι παντός καιρού.
Τον παίρνεις σκουπιδιάρι, τον κάνεις οδηγό. Τον παίρνεις οδηγό, τον κάνεις χειριστή κτλ. Εγώ θα επιμείνω, κύριε Καρκαβάτσο, στο που είναι το μεθόδιο να υπάρχουν λοιπόν συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση. Θα το θέσω γενικά το ερώτημα, δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα για το Δήμο. Σε κάθε Δήμο, σε οποιοδήποτε Δήμο, πού είναι το μεθόδιο να υπάρχουν κάποιες συνεργασίες. Τέτοιου είδους συνεργασίες στη βάση των λαϊκών αναγκών, δηλαδή στο να δημιουργείς προβλήματα στο λαό, να μας λείπουν. Όταν χαρατσώνεις το λαό, όταν τον φορομπήχτης, όταν φορομπηχτικά η πολιτική σου οδηγεί, όταν έχεις εργαζόμενους λάστιχο, όταν έχεις πραξιμότητα αυτής που σας είπα προηγούμενα, όταν σου έχουν κόψει το 66% των κεντρικών πόρων κτλ. Το υπόλοιπο τι θα κάνεις, γιατί λοιπόν συμφωνούν όλοι μαζί, μα είναι επόμενο ότι θα συμφωνήσουν. Ο Δήμος Αρκανών Αστερουσίων, κύριε Σφαγιανάκη, είναι ένας τεράστιος Δήμος που έχει ορέξεις, σκουπίδια, νερό, τεράστια ακτογραμμή. 5.500 στρέμματα νοτικά του γυαλού, οι ορέξεις των επιχειρηματιών είναι έτοιμες. Τα ΣΔΙΤ είναι έτοιμα να τα πάρουν. Σήμερα στην περιοχή τη δικιά μας δρομολογούνται μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ο Δήμος δίνει, παραχωρήσει με βάση τα αιτήματά τους. Αιτήματα να τους παρεχωρήσουμε και νερό για εμφιάλωση. Σήμερα δρομολογούνται εξελίξεις πώς θα ολοκληρωθεί μια λιμνοδεξαμενή στο μεταξοχώρι από κάτω, η οποία θα εξυπηρετήσει, λέει, την παραγωγή του μοναστηριού, που το μοναστήρι δεν έχει. Εις βάρος των αρμανογείων και την λιμνοδεξαμενή των αρμανογείων. Υπάρχει αυτή τεράστια λοιπόν εξέλιξη σήμερα και στη δικιά μας περιοχή. Έχει δρομολογηθεί εξαίρεση από επιχειρηματίες για τη φαρμακευτική κάναβη, που βέβαια ψηφίστηκε και στη Βουλή. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ενωμένες πολιτικές. Δεν είναι να συμφωνήσουν ενιαία. Και γι' αυτό είναι ενιαία στην αντίληψη αυτή. Σήμερα βέβαια σφάζονται. Και καθαρά σφίζονται, γιατί ο παραγωνισμός δίνει και άλλες διαστάσεις. Στο ζήτημα λοιπόν το ποιος θα εκλεγεί εκεί, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε μια τέτοια τεράστια διάσταση, η οποία δεν θα συμφωνούν τάχατες στη λογική το πώς θα πάρουν τα οφίτσια ο καθένας. Γιατί ουσιαστικά τα οφίτσια παίζουν ρόλο, και μετά στη συνέχεια θα συμφωνούν στην πολιτική που θα εφαρμόζονται. Η λαϊκή συσπήρωση, κυρία Σφακιανάκη, θα συσπηρωθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Καλεί τους δημότες να μας ενισχύσει ακόμα περισσότερο και από όποια θέση ευθύνης κι αν μας δώσει, ακόμα και το Δήμο να μας δώσει, εμείς ξέρουμε να χειριστούμε με βάση τα λαϊκά συμφέροντα. Και αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος σε σχέση με τους κομμουνιστές δημάρχους. Κοιτάξτε, κύριε Δήμαρχε. Πολύ σύντομα, κύριε Καρκαβάτσο, γιατί προσπαθώ να είναι ισορροπημένος ο χρόνος. Σωστά. Εγώ λοιπόν παρεμβαίνω. Μην αδικήσουμε και τον κύριο Κοκοσάλη. Και από εσάς και από το Δεν χρειάζεται να μου ζητάτε συγγνώμη. Εγώ το κάνω για να είμαι δίκαιη απέναντί σας. Κύριε Κοκοσάλη, λοιπόν, θέλετε από ό,τι καταλαβαίνω να απαντήσετε σε αυτό. Εδώ εγκαλούμαστε ουσιαστικά γιατί γίνανε και γιατί προσπαθούμε να κάνουμε έργα στην περιοχή. Ρωτώ και τον κύριο Καρκαβάτσο, αλλά και τον τηλεθεατή που μας βλέπει. Σε ποιον άλλο Δήμο υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 φράγματα. Φράγμα Χαλαβριανού, το λέω στους Αρχάνες. Φράγμα Αρμανογείων και Δαμανίων δεν κατασκευάστηκαν από μένα, ήταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε. Και αυτό. Συγγνώμη, αφήστε, κύριε Καρκαβάτσο. Δηλαδή, αυτές τώρα τα εφιολογήματα σας λείπουν από τη συζήτηση. Και, εν πάση περιπτώσει, και το φράγμα της Πλατιώτισσας. Ένα μεγάλο έργο, 18,5 εκατομμύρια κυβικά νερού, το οποίο ολοκληρώθηκε το σώμα του φράγματος. Και αυτή τη στιγμή, με παρεμβάσεις και πιέσεις της δημοτικής αρχής, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, που λέει εδώ ο κύριος Καρκαβάτσος ότι τα κάνει κόλληβα, έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να φτιαχτεί η μελέτη των δικτύων του φράγματος, για να μην έχουμε φαινόμενα σαν τη φανερωμένη. Και να προσθέσω σε αυτό ότι οι υπογραφές έπεσαν το 18, κύριε Κοκοσάρη. Το 17-18. 17-18 Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Το έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει. Αυτή τη στιγμή δουλεύονται τα φράγματα. Εμείς βοηθάμε σαν Δήμος στις θέσεις που θα γίνουν εξαμενείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ενδοχώρα είμαστε, αγροτική περιοχή είμαστε. Αυτό θα δώσει ζωή στην ενδοχώρα. Δεν υπάρχει άλλος Δήμος που να έχει 4. Εγκαλούμαστε γιατί ετοιμάζαμε. Τα αξιοποιούμε όμως, κύριε Κοκοσάλη. Τα αξιοποιούμε και βέβαια. Με αυτή γιατί τη στιγμή. Μα σας παρακαλώ. Αυτά τα νερά έτσι αλλιώς χρησιμοποιούνται, αλλά αυτή τη στιγμή τα δίκτυα κατασκευάζονται. Το ξέρει ο κύριος Καρκαβάτσος. Τι να κάνω. Εγώ 5 χρόνια ήμουνα, έφτιαξα τη μελέτη και αυτή τη στιγμή έχει δημοπρατηθεί το έργο και κατασκευάζονται τα δίκτυα τουλάχιστον στα Αρμανόγια. Γιατί προχωράτε σε αυτό. Λοιπόν, εξαμηνεί βάρο στα Αρμανόγια. Γιατί ει βάρο. Ξέρετε ποια είναι αυτή η λιμνοδεξαμενή, κύριε Καρκαβάτσο. Τι χάνει αυτή η λιμνοδεξαμενή που ήταν στο μεταξωγόρι, θα ενισχύσει τις άλλες δύο, των Δαμανίων και των Αρμανογείων. Αλλά δεν το γνωρίζετε, και αφού δεν το γνωρίζετε, ρωτήστε με εμένα να σας το πω. Εγώ θα σας το πω που το γνωρίζω πολύ καλά. Αυτή η λιμνοδεξαμενή της τάξης των 80.000 κυβικών νερού θα ενισχύσει τα δίχτυα των δύο άλλων φραγμάτων. Αυτά τώρα τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να κατασκευάσουμε και άλλες λιμνοδεξαμενές. Προς τιμή μας είναι. Και σε χώρους που μας έχει παραχωρήσει η Ιερά Μονή Επανοσύφη. Επιμένει στη φορομπηχτική πολιτική.
Καμία φορομπηχτική πολιτική. Καμία αύξηση τελών. Κανένα ευρώ παραπάνω στο δημότιο δεν βάλαμε. Σε δύσκολες περιόδους. Και έχω να το τονίσω αυτό, κυρία Σφακιανάκη. Ταυτόχρονα, να τα ξέρει και αυτά ο κύριος Καρακαβάσος, τα γνωρίζει, είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απομειώσαμε το χρέος του Δήμου από παλιότερα δάνεια των Καποδιστριακών κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία υπάρχουν. 310.000 ευρώ είναι η δόση κάθε χρόνο, η ετήσια δόση των παρακαταθηκών και δανείων από δάνεια των Καποδιστριακών Δήμων. Το 2023 ο Δήμος μας ξεχρώνει και δεν θα έχει ούτε μία δραχμή να χρωστάει. Δεν χρωστάει σε ιδιωτική τράπεζα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση και αυτό οφείλεται σε μια ορθή διαχείριση. Mm-hmm. Και δεν δέχομαι αυτό που λέει ο κ. Καρακαβάτσος. Ταυτόχρονα, ο Δήμος που κέρδισε δικαστικές αποφάσεις. Κερδίσαμε στα δικαστήρια 750.000 ευρώ από λεφτά που ζητούσαν κάποιοι που δεν τα δικαιούταν. Γι' αυτό τα κερδίσαμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Ένα σωρό παρεμβάσεις στον τομέα των οικονομικών που έχουν αυτή τη στιγμή κάνει το Δήμος να είναι το νούμερο ένα όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Με διαφάνεια, με εντιμότητα, με τα πάντα. Δεν δέχομαι λοιπόν αυτά που λέει φορομπηκτική πολιτική. Σεβαστήκαμε το Δημότη, σεβαστήκαμε τη δύσκολη θέση που πέρασε στη διάρκεια της κρίσης. Από εκεί και μετά όμως οι ανταποδοτικές εργασίες δεν πάμε να κερδίσουμε. Πάμε να πληρώσουμε το νερό που πάει στο σπίτι του, το νερό που πάει στο χωράφι του. Και τον ερωτώ τον κύριο Καρακαβάτσο. Αν ήταν μια ιδιωτική γεώτηση που να μην παρεμβαίνει καθόλου ο Δήμος και ήθελε ρεύμα για να δουλέψει, δεν θα το πλήρωνε ο Δημότης αυτό? Θα το πλήρωνε το ρεύμα. Αυτό το ρεύμα ζητάμε. 1.800.000 ευρώ είναι το ρεύμα του Δήμου μας, κυρία Σφαγιανάκη, το οποίο αυτά τα λεφτά πρέπει να πληρωθούν από τα 0,28 λεπτά το κυβικό που δίνει ο Δημότης. Όλα αυτά λοιπόν φορομπηχτική πολιτική δεν στέκουν. Θέσει και οφίτσια. Δεν μοιράζομαι αυτά. Ούτε μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αγαπάμε τον τόπο μας και προσπαθούμε αυτοί οι άνθρωποι που θα ασχοληθούμε να τον βοηθήσουμε. Να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Mm-hmm. Αυτοί με αυτό το κριτήριο κινούμαστε. Και με αυτό το κριτήριο κινείται και ο κ. Καρακβάτσος. Εγώ δέχομαι ότι αυτή είναι η λογική του και ασχολείται με τα κοινά. Το αν είμαστε 30 ή 20 χρόνια, το απάντησα. Δεν είμαστε εκεί βαλτοί και φυτευτοί. Δεν μας φύτευσε κανένας. Με την ψήφο του Δημότη μας είμαστε εκεί. Και αν ο Δημότης κρίνει ότι δεν είμαστε ικανοί να είμαστε εκεί, θα μας βάλει στη θέση του. Δεν είναι λοιπόν λογικές. Με την ίδια λογική και έχει στελέχει ο κ. Καρακαβάτσος στο ψηφοδέλτιό του που ήταν και 15 και 20 χρόνια. Αυτοί δεν πρέπει να είναι. Άμα τους ψηφίσει ο κόσμος, αυτούς θέλει να τον εκπροσωπήσουν. Mm-hmm. Δεν πήγαμε, δεν μας έβαλε κανένας. Με την ψήφο πάμε. Κύριε Καρακαβάτσο, πάντως λέει με τα σκουπίδια, είναι τιμή μας. Κατασκευάσαμε κύτταρο Χιτάκι, το γνωρίζει πολύ καλά, μόνοι μας, με αυτεπιστασία. Στήχησε στο Δημότη 100.000 ευρώ ένα κύτταρο 7,5 τερμάτων, όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις μεργολαβίας στοιχήσαμε 500.000 ευρώ. Το έχει παράδειγμα το Υπουργείο Εσωτερικών αυτό. Mm-hmm. Μόνοι μας το κάναμε το κύτταρο. Και ταυτόχρονα, ξαναεπανέρχομαι, το εργοστάσιο κομποστοποίησης, το πρώτο που θα γίνει στην Ελλάδα και γίνεται στο Δήμο μας. Mm-hmm. Μια σημαντική παρέμβαση. Όλα αυτά τα γνωρίζει. Έτσι, γίνανε ενέργειες οι οποίες πήγαν πάνε και θα πάνε τον τόπο μπροστά. Μάλιστα. Δεν θα αφήσουμε να ακυρωθεί το έργο. Μάλιστα, βοηθήστε με να προχωρήσει τη συζήτηση. Κύριε Καρακαβάτσο, όταν λέει ένας δήμαρχος λοιπόν ότι πληρώνουμε 310.000 ευρώ το χρόνο σε χρέη τα οποία έχουμε ρυθμίσει και ξεχρεώνουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, δεν είναι ένα θέμα και αυτό διαχείρισης, οικονομικής διαχείρισης, το οποίο πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι και να δούμε τι γίνεται. Και γιατί δεν πήραμε ούτε μία δραχμή δάνειο, ούτε μία δραχμή δεν πήραμε. Επιτρέψτε μου, δεν πρέπει να βλέπουμε και την οικονομική διαχείριση που γίνεται σε ένα Δήμο. Δηλαδή καλός ή κακός, καλός ή κακός. Δεν τα δημιούργησα εγώ. Ένας Δήμος έχει και οικονομικά στοιχεία. Σας είπα προηγούμενα ότι εδώ έπρεπε να ήταν και ο προηγούμενος δήμαρχος για να κάνουμε ισορροπημένη κουβέντα. Δεν δημιούργησε λεύτω στα χρέη. Οι μελέτες που έρχονται δεν τις φτιάξε αυτός, τις φτιάξε ο προηγούμενος και τις υιοθετεί αυτός. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε. Επειδή λέει ότι ο κύριος Δήμαρχος ότι υπάρχουν φόροι και χαράτσια, αναρωτιέμαι εγώ. Πόσο είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι είχατε ρεύμα? 1.800.000. Ξέρετε γιατί? Γιατί απαρχαιωμένα δίκτυα, βάνες να χάνουν απώλειες νερό σε εκατομμυρίων κυβικών, που στις βάνες σήμερα βλέπετε ότι τη μορφή βιολογικής ποικιλότητας υπάρχει, θα τους δείτε εκεί. Εκατομμύρια λοιπόν κυβικά νερό οι γεωτρήσεις δουλεύουν. Και αυτά τα ρεύματα θα τα πληρώσει βέβαια ο λαός μας. Χαράτσι είναι αυτό, φόρος είναι αυτό. Και ταυτόχρονα αυξήνει περισσότερο και το κόστος παραγωγής, μια και που το αρδευτικό νερό δεν το κατεβάζει, λέει ότι δεν το αυξήσαμε. Μα είπατε ότι πήρατε 75 εκατομμύρια χρηματοδότηση, γιατί το μειώσατε? Λέω τώρα εγώ. Έτσι. Ας πάμε στην Πλακιώτισσα λίγο να δούμε το ζήτημα πώς έχει. Μέχρι το 2020 λέει η μελέτη ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα δίχτυα. Ποιος θα το χρηματοδοτήσει το επόμενο βήμα? Αν δεν μπει στο αυτό το ΕΣΠΑ, πάμε στο 2030. Κύριε, σε αυτό υπάρχει. Να ολοκληρώσω, κυρία Φαγιανάκη. Παράλληλα, υπάρχει η εξής εξέλιξη.
Η αρδευτική περιοχή, η οποία, η αρδευόμενη περιοχή, το οποίο το φράγμα θα αρδεύσει στο επόμενο διάστημα, βγάζει έξω το Χάρακα, τον Πύργο και το Μεσοχωριό. Φανταστείτε τώρα. Μεγάλα χωριά, κεφαλοχώρια της περιοχής μας, με τεράστια πλουτοπαραγωγική περιοχή, βγαίνουν έξω από την αρδευόμενη περιοχή του φράγματος. Έλλειμμα λοιπόν στο νερό. Δεν φτάνει το φράγμα. Θέλουμε λοιπόν να δρομολογήσουμε εξελίξεις, έτσι ούτως ώστε και η αγροτιά, που στο προηγούμενο διάστημα βρέθηκε στους δρόμους του Αγώνα, που το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του δεν ήταν δίπλα της. Θα απαντήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα πιέσουμε ακόμα περισσότερο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ολοκληρωθούν αυτές τις παρεμβάσεις, έτσι ούτως ώστε να μπορεί να επιβιώσει και να μην ξεκλειρίζει το αγρότης μας. Αυτά, μόνο με τη λαϊκή συσπήρωση, καλά ενισχυμένη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τους χαλάσουμε τα σχέδια και θα φτάσουμε σε ένα σημείο ακόμα περισσότερο να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι επιβουλεύονται τη ζωή μας και την πορεία της ζωής μας δεν θα μας βγάλουν από τα χωριά μας έξω. Και οι λογικές της συσπήρωσης των κομμάτων, που κατά τα άλλα είναι παρατάξεις, αλλά σας είπα προηγούμενα ότι είναι καραμπινά τα στελέχη των κομμάτων, συμφωνούν λοιπόν σε αυτή την απόλυτη λογική το πώς θα φτάσει στην εξελίξη. Απαντήστε, κύριε Κοκοσόλη, γιατί πρέπει να ολοκληρώνουμε. Πρώτα απ' όλα, δεν επιβουλευόμαστε κανενούς τη θέση στο χωριό και ούτε θέλουμε να βγάλουμε κανένα από εκεί. Τις εκφράσεις αυτές δεν τις απαντώ, τις αφήνω να τις κρίνει ο κόσμος. Όσον αφορά, μου είπατε το θέμα, με ρωτήσατε το φράγμα της Πλακιώτισσας. Mm-hmm. Το φράγμα της Πλακιώτισσας, στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόμενο εξάμηνο η μελέτη και να διεκδικήσουμε μαζί με την περιφέρεια. Είναι ένα έργο το οποίο θα το εκτελέσει το Υπουργείο ή η Περιφέρεια Κρήτης, ένα από τα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να επιχορηγηθούν τα δίχτυα του φράγματος. Θα είναι ένα έργο που θα υπερβαίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, σαν μηχανικός μιλάω, τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα μεγάλο έργο. Δεν αρδεύονται όλες οι περιοχές. Το 2007 έγινε η αρδευόμενη ζώνη. Το 7. Το 7 δεν ήμουν εγώ, κύριε Καρκαβάτσος, δήμαρχος. Και, εν πάση περιπτώσει, το 65% της έκτασης που αρδεύεται βρίσκεται στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και το 35% βρίσκεται, 37 για την ακρίβεια, βρίσκεται στον πρώην Δήμο Κόφινα. Αρδεύονται περιοχές μέχρι τα όρια του Χάρακα και του Πύργου, πιάνει μήμα του Λιγορτίνου και ποτέ δεν έλεγε η μελέτη ότι το νερό θα φτάσει στο Μεσοχωριό. Οι υπόλοιπες περιοχές που δεν αρδεύονται από εκεί. Το Μεσοχωριό δεν έλεγε ποτέ ότι θα φτάσει το νερό εκεί. Υπάρχει ένας σχεδιασμός όμως. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, τον οποίο τον λέω αμέσως εδώ. Ναι. Και τμήμα του Τεφελίου και του σχεδιασμού. Και εκεί οφείλονται και τα δίχτυα τα οποία φτιάχνουμε και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε. Σχεδιασμός να χρησιμοποιηθούν οι γεωτρήσεις αυτή τη στιγμή που υπάρχουν για να καλύψουν τις υπόλοιπες εκτάσεις. Αυτή τη στιγμή η περιοχή αυτή αρδεύεται, κυρία Σφατιανάκη, σε μεγάλο τμήμα της και αρδεύεται από γεωτρήσεις. Το νερό του φράγματος θα οδηγηθεί σε αυτή τη ζώνη και το υπόλοιπο νερό και οι γεωτρήσεις που υπάρχουν εκεί θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καλύψουν τις αρδευτικές ανάγκες του κόσμου. Έτσι, με καλό σχεδιασμό και με σωστό τρόπο, λύσεις υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.